Λοιπόν, Φόλα Παρτίδα και πάλι κοντά σας με ένα θέμα το οποίο δυστυχώς όχι απλά μας και μας τσουρουφλάει όλους. Είμαστε στο ίδιο καζάνι και δεν είναι άλλο φυσικά από το κόστος στις τιμές των τροφίμων και ιδίως των ειδών πρώτης ανάγκης. Μάλιστα, οι ρυθμοί της ακρίβειας τρέχουν πλέον με ρυθμούς τρελούς σύμφωνα με την ίδια τη Eurostat, που είναι υπεύθυνη για τις δημοσκοπικές τάσεις σε σχέση με προϊόντα και με καταστάσεις που γίνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε κοντά μας, στην τηλεφωνική μας γραμμή, τον διευθυντή του atticaonline.gr και διεθνολόγο γνωστό, τον κύριο Γιάννη Μακρύ. Θα θέλαμε λοιπόν, κύριε Γιάννη Μακρύ, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Θα θέλαμε, κύριε Γιάννη Μακρύ, να μας πείτε τι συμβαίνει τελικά στην αγορά. Είστε πέραν της διεύθυνσης στο Attica Online, όπου εκεί πραγματικά διαβάζουμε τις ειδήσεις όπως και αυτή. Θα θέλαμε να μας πείτε ως οικονομολόγος από πού προκύπτουν όλα αυτά τα βασανιστικά, θα έλεγα πλέον, για τον Έλληνα πολίτη που ψάχνει από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ. Όλες αυτές οι βασανιστικές καταστάσεις που φυσικά στόχουν, τι άλλο, την τσέπη του. Δυστυχώς, ο πληθωρισμός ανεβαίνει με λογούς ρυθμούς και στην Ευρώπη, αλλά και στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα πολύ περισσότερο βέβαια από την Ευρώπη. Οι λόγοι δεν τους γνωρίζουμε. Κατά τη δική μου εκτίμηση είναι ότι όσο ανεβαίνουν τα τρόφιμα, υπάρχουν και κάποιοι μεσάζοντες που αλλάζουν τις τιμές και τις μεγαλώνουν. Όσο και να βοηθήσει η κυβέρνηση με τον Market Pass, δεν ξέρω τι θα γίνει στο τέλος, γιατί 22 ευρώ το μήνα δεν είναι μεγάλη βοήθεια. Βέβαια, θα κάνω ό,τι μπορούν και με αυτό, αλλά θεωρώ ότι εντάξει, κόψανε από το ρεύμα για να πάω στο Market Pass. Αυτή είναι η δική μου γνώμη, έτσι. Ναι. Όσον αφορά τον πληθωρισμό, ο πληθωρισμός στην Ελλάδα είναι πάνω από 7%, στην Ευρωζώνη παίζει κάτω από 5%. Είχαμε μείωση των τιμών των καυσίμων. Είχαμε μείωση της χοντρικής τιμής αγοράς σε αέριο και πετρέλαιο. Αλλά σε εμάς δεν ήταν καμία σχετική μείωση. Οι τροφές ανεβαίνουν. Τα είδη πρώτης ανάγκης ανεβαίνουν. Συγγνώμη, αγαπητέ Γιάννη, δεν έφτασε στον τελικό καταναλωτή. Δηλαδή, λες, έτσι για να το εκλαϊκεύσουμε, καμία μα καμία μείωση στις τιμές. Ακριβώς. Είσαι με αυξήσεις. Δηλαδή, ρε παιδί μου, βλέπουμε, ξέρω, άφησε το κοτόπουλο 35%. Μα το κοτόπουλο δεν τρώει πετρέλαιο. Μάλιστα. Μιλάμε για κάτι πολύ απλό, έτσι. Δεν ξέρω, τώρα μιλάμε στο μοσχάρι, ξέρω, 35%. Πόσο πετρέλαιο, εσύ έστω στο μοσχάρι, χαριτολογώντας το λέω, παράκι. Ναι, ναι. Κύριε Μακρύ, υπάρχει και μια μικρή αχτίδα ελπίδας. Προκαλεί το γεγονός ότι η άνοδος των τιμών στα τρόφιμα ήταν ελαφρά χαμηλότερη τον Ιανουάριο, που ήταν στα 12,6%, σε σχέση με το Δεκέμβριο, που ήταν ο δείκτης στα 12,9%. Έτσι, μια μικρή αχτίδα ελπίδας, θα έλεγα. Είναι το έτσι, ενώ στην... πολύ περισσότερο από 12,9%, ήταν 13,5-14%. Ναι. Δεν πάει περιπτώσει, ναι. Πολύ περισσότερο. Ναι, εντάξει, σίγουρα, αν όμως... γιατί η διαφορά αυτή στην Ευρωζώνη και η διαφορά από εμάς. Αυτό δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή η αγορά είναι η ίδια. Θεωρητικά είναι κοινή. Ναι. Η ευρωπαϊκή αγορά. Αν είναι η ίδια. Και εμείς έχουμε πει ότι γινόμαστε σιγά σιγά και κόμβος. Ενεργειακός κόμβος. Είναι ένα διληματάκι που πρέπει να κοιτάξουμε λίγο. Σε αυτό βέβαια δεν είμαστε εμείς που αποφασίζουμε πώς αγοράζουμε και πώς. Αλλά οι εκτιμήσεις οι δικές μας είναι διαφορετικές από αυτές που βλέπουμε, από αυτές που μας λένε τουλάχιστον. Τώρα, είπαμε ότι το κράτος προσπαθεί να βοηθήσει με ένα market pass. Αυτό το market pass πόσο θα δώσει στον κόσμο? Θα του δώσει 22 ευρώ το μήνα. Θα του δώσει 130-140 ευρώ το εξάμηνο. Να το βάλει πού? Άστο, ναι. Δηλαδή, πραγματικά, είναι ένα ποσό το οποίο δεν είναι ούτε για χαρτζηλίκι να βγεις να πας να πάρεις ένα τέταρτο ζαμπόν, ένα τέταρτο τυρί. Όχι. Και ένα πακέτο ψωμάκια για να μπορείς να φτιάξεις δύο τόστ. Δηλαδή, μας κάνουν ουσιαστικά, για να είμαστε και ακριβείς και δίκαιοι απέναντί τους, μας κάνουν δώρο από μισό κιλό ζαμπόν, μισό κιλό τυρί ένταμ
από το φτηνό σας παρακαλώ. Λένε. Γιατί το ακριβό κυβερνήτη πάει πάνω από 10 ευρώ. Ναι, έτσι ακριβώς. Στα 14 έχει πετάξει Γιάννη. Η φέτα και φτάσει στα 15 ευρώ. Πολύ σωστά. Επομένως λοιπόν και τα ψωμάκια άμα βάλεις μαζί κάτω. Λοιπόν έσπασε το 20, τελείωσε, δεν υπάρχει ούτε για ένα μπουκαλάκι νερό παραπάνω. Αυτές οι καταστάσεις λοιπόν δεν θυμίζουν την Ελλάδα που γνωρίζαμε και δεν θυμίζουν ούτε καν τις εποχές της άγριας κρίσης του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, που ναι, υπήρχαν τα μοίρια όσα συνέβησαν αυτή την τραγική δεκαετία, ωστόσο τουλάχιστον τα τρόφιμα βρίσκονταν σε μια σταθερή κατάσταση. Σωστά. Δεν ξέρω, μετά από συμφωνία αυτών των 80 επιχειρηματιών, μεγάλων επιχειρηματιών που κάνουν κουμάντο στην αγορά και του Υπουργού μεταξύ, κάποιον ωστόσο είχαν μείνει σε ένα σταθερό επίπεδο και ο κόσμος μπορούσε να βρει τουλάχιστον τροφή. Ένα ζεστό πιάτο φαγητό στο ίδιο του το σπίτι. Αυτό μα δίνουν μια αύξηση, μιλάνε για 8-9% αύξηση στο μάξιμο θα δώσουν. Και οι ανθρώποι έχουν πάρει 15, δηλαδή πάει αύξηση. Ναι. Δεν μιλάμε τώρα για τις διαφορές, ότι κάποιοι που έχουν πάρει την ποσοστική διαφορά με τις αυξήσεις των μισθών δεν βλέπουν τίποτα να μπαίνει μέσα. Γιατί ναι, έχουν υπογράψει άλλα πράγματα. Δεν ξέρω πού μπορεί να πάει αφού να φτάσει αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω κατά πόσο τελικά αυτός ο πόλεμος της Ρωσίας είναι που επηρεάζει καταστάσεις, γιατί έχουν βρει τόσες λύσεις. Φέρνουμε σχιστόλιθο, φέρνουμε τόνα, φέρνουμε μετάλλο. Αλλά από εκεί και πέρα, γιατί όλες αυτές οι αυξήσεις. Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, αγαπητέ Γιάννη Μακρύ, για τις πληροφορίες. Εύχομαι να σε έχουμε κοντά μας σε νεότερα ρεπορτάζ που αφορούν το οικονομικό, αλλά όχι μόνο ρεπορτάζ. Ό,τι θέλετε, αρκεί να με πιάνετε ξαπίνης. να μπορούμε να συζητάμε πιο εύκολα, γιατί λίγο ξαπίνης επειδή είμαι και στον δρόμο. Λογικό είναι. Να φτάσεις καλά, καταρχήν να σου πούμε. Θέλετε να μιλήσουμε, να συζητήσουμε για το θέμα θέλετε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και πάλι που σε είχαμε κοντά μας. Καλό απόγευμα, καλό απόγευμα. Επίσης. Λοιπόν, δεν μας στάναν όλα ευγενία. Είχαμε και έχουμε blackout στην Αττική. Ενημερώνει, σε παρακαλώ, τι συμβαίνει τελικά, μην κλείσουν και τα φώτα εδώ πέρα. Να ξέρει ο κόσμος γιατί κλείσαν τα φώτα. Δεν τα κλείσαμε εμείς. Σχεδόν όλοι...